Μεγάλωσα εδώ με την οικογένειά μου, με τη μητέρα μου. Είναι ένα μέρος που το νιώθω πολύ δικό μου. Το καλοκαίρι του 18 δυστυχώς έχασα τη μητέρα μου. Πολλά συναισθήματα. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προηγουμένως να δώσω μια ιστορία και μια συνέχεια στο σπίτι. Ονειρευόμουν έτσι ανθρώπους να είναι μέσα αυτή την κουζίνα, όπως ήταν το αγαπημένο δωμάτιο της μητέρας μου, και να μαγειρεύουν και να υπάρχουν έτσι μυρωδιές, όχι ελληνικές, έτσι και κάτι άλλο. Το δωμάτιό μου, έτσι το σπίτι, να ακούει ήχους, γλώσσες διαφορετικές, γέλια που είναι πανανθρώπινα, δεν έχουν γλώσσα. Μπράβο! Και εντάξει, μετά γνώρισα και τον Μοχάμετ. Με το που συναντηθήκαμε και είδα το σπίτι, αισθάνθηκα και εγώ ότι ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Και είπα, εντάξει, εδώ είμαστε. Τους ζήτησα να προσέχουν το σπίτι και εκείνοι ήταν συγκινημένοι, γιατί και εκείνοι άφησαν τα σπίτια τους και δεν ξέρω αν εκείνοι είχαν αυτή την ευκαιρία που είχα εγώ να τα αφήσουν τα σπίτια τους σε κάποιον να τα φροντίζει. She's give us responsibility when she's leave all this stuff in the house. It's a kind of big responsibility for us and in the same time a kind of honor to share these memories. Actually, when I'm living here, actually I feel myself a part of the family itself. I felt that there's a lot of emotional, a lot of, let's say, memories, a lot of very good and very hard times that's happening in the house. So I found something for you. It's a card I gave my mother many years ago. Thank you. Να προκύπτουν να εκπλήξεις και να πηγαίνουν τα πράγματα θετικά και να γνωρίζεις και να, ξέρω εγώ, να βγαίνεις έξω από την, από τη γειτονιά που μεγάλωσες, να γνωρίζεις. Εγώ στο σπίτι μόνο και μόνο που μπήκα και είδα ένα-δυο στοιχεία των, των παιδιών, νιώθω ότι αυτό το σπίτι είναι ακόμα πιο όμορφο.